τι αλλάξει θα μας τα πει η Χριστάλα Βιλάνου στην πορεία. Πάμε να δούμε και τι γίνεται με τον κορονοϊό, γιατί 11 και 30 μια ομάδα λοιμοξιολόγων έχουν πολλά να μας πούν. Θα τα ακούσουμε εδώ από την εκπομπή. Χρυσόστομε Σουρκούνη, τι προκύπτει από τα μέχρι τώρα δεδομένα. Μετά το χθεσινό ρεκόρ 233 κρουσμάτων, έχουμε και τα στοιχεία για μέχρι τέλος του Οκτώβρη, 18 με 31 Οκτωβρίου, και όλα αυτά που καταγράφονται είναι ιδιαίτερως ανησυχητικά. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Νέο ρεκόρ κρουσμάτων, όπως είπες και εσύ, είχαμε χθες με το Υπουργείο Υγείας να ανακοινώνει 233 νέα κρούσματα. Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα πριν από λίγο τα στατιστικά στοιχεία στη χώρα μας για τον κορονοϊό μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την Εθνική Αναφορά, από τις 18 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου καταγράφηκαν 1.800 κρούσματα και ένα θάνατο, με την διάμεση ηλικία να αυξάνεται κατά ένα έτος από την προηγούμενη Εθνική Αναφορά και να φτάνει τα 33 έτη. Νικήτα, μέσα σε αυτό το διάστημα παρατηρείται μια μικρή μείωση στο ποσοστό εγχώριας μετάδοσης, αλλά υπήρξε μια μικρή αύξηση στις περιπτώσεις με άγνωστο ιστορικό. Πιο συγκεκριμένα, το 6,7% είναι περιπτώσεις με πρόσφατο ιστορικό ταξιδίου, το 85,3% αφορά σε περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης και το 8% είναι περιπτώσεις με άγνωστο επιδημιολογικό ιστορικό. Να πούμε επίσης ότι η αύξηση υπήρξε και στα άτομα που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου, 43 άτομα νοσηλεύονταν, με 5 εκ αυτών να βρίσκονται σε μέσα διασωληνωμένα. Να πούμε ωστόσο ότι αυτός ο αριθμός έχει αυξηθεί και άλλο τις τελευταίες μέρες, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την εθνική αναφορά, καθώς είναι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Σε πολύ λίγο, όπως είπες και στην Νικήτα, θα ξεκινήσει και η πολύ σημαντική διάσκεψη τύπου της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία θα επεξηγήσει τα πρόσφατα μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας στην Ελλάδα, αλλά παράλληλα θα αναλύσει και τα στατιστικά στοιχεία μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου στη χώρα μας. Περιμένουμε 11 και 30. Ευχαριστούμε προς το παρόν τον Χρυσόστομο Σουρκούνη.